Είπα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο, για αυτό το πρόγραμμα προαγωγής υγείας από το Α έως το Ω που έχει τίτλο «Μία Ακαδημία για γονείς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του ΕΔΠΗ, αλλά ορμόμενη από την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο με τον υπεύθυνο τύπου της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης, τον κύριο Πολύδωρα Κουτσαφτάκη, αναφορικά με τα σχολεία, με τα παιδιά μας, με τα υγειονομικά μέτρα, με τον κορονοϊό, αυτά τα οποία βιώνουμε, 7.335 τα κρούσματα. Νομίζω ότι θα το ξεκινήσουμε και λίγο διαφορετικά, κύριε Δήμαρχε, γιατί ήταν και για εσάς ένα θέμα το οποίο θα θέλατε να πείτε δύο κουβέντες παραπάνω, αναφορικά όχι με τα υγειονομικά μέτρα μόνο, αλλά κυρίως για αυτά τα οποία ο καθένας από εμάς θα πρέπει να έχει κατά νου, όπως μου λέγατε όταν σας κάλεσα για αυτή εδώ την κουβέντα στην εκπομπή του 984, και κυρίως για το τι θα πρέπει να έχει κατά νου για την προστασία του ιδίου και των άλλων. Καλημέρα καταρχήν, κυρία Δουλγεράκη, να είστε καλά. Εσείς όσοι μας ακούν, να σας ευχηθώ και προσωπικά χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή χθες. Καλά να είστε. Καθώς επίσης και όσους εόρταζαν. Πραγματικά ξεκινήσατε το κομμάτι με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και εγώ πρόσφατα ως άνθρωπος είχα την ατυχία, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, γιατί πιθανότατα θα το παίρνουμε σιγά σιγά φέτος και του χρόνου όλοι, να νοσήσω από COVID. Όμως εκείνο που θα ήθελα να μεταφέρω σε όσους μας ακούν είναι ότι πραγματικά εκείνο το οποίο βίωσα είναι ότι η ύπαρξη του εμβολίου ήταν αυτή η οποία, κατ' εκτίμηση και των γιατρών με τους οποίους μίλησα αλλά και δικιά μου, με βοήθησε πάρα πολύ να το περάσω εξαιρετικά ελαφριά. Νόσησα πριν από παραπάνω από 15 μέρες, περίπου 15 μέρες, και το βίωσα σαν να ήταν μία ίωση. Με χαμηλό πυρετό, με πονόλαιμο και μια μικρή καταρροή. Για 4 με 5 μέρες, όχι παραπάνω. Άρα, εκείνο που θα ήθελα να μεταφέρω είναι ότι το κομμάτι του εμβολιασμού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, όλες οι κοινωνίες, όχι μόνο η ελληνική, πολλές φορές με την πληροφόρηση, την υπερπληροφόρηση ή παραπληροφόρηση που υπάρχει, συγχαίουμε τα πράγματα, δημιουργούμε μυθοπλασίες, δημιουργούμε συνωμοσίες. Δεν προσπαθεί κανένας να βλάψει την ανθρωπότητα. Δεν χρειάζεται βοήθεια η ανθρωπότητα με την πορεία που έχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ακόμα και σε επίπεδο κλιματικής διαχείρισης. Βοήθεια μπορεί να βλάψει τον εαυτό της από μόνη της. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια. Δεν το κάνει η ιατρική κοινότητα, ούτε τα εμβόλια. Τα εμβόλια μας έχουν σώσει τα τελευταία 50-60 χρόνια. Με την ύπαρξή τους έχουν σώσει εμάς, τα παιδιά μας, πιθανότατα τους γονείς μας, καθώς το προσδόκιμο ζωής πριν από 50 και 60 χρόνια ήταν 40 και 45 έτη και είναι άνω του 75 με 77 ετών σήμερα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η ύπαρξη της επιστήμης ως εργαλείο είναι πολύ σημαντική, και χαίρομαι ιδιαίτερα που και η Εκκλησία ακολουθεί σε αυτή τη λογική, διότι δεν χρειάζεται ούτε να δαιμονοποιούμε τα πάντα, ούτε να, αν θέλετε, να δημιουργούμε συνωμοσίες που από εκεί που δεν υπάρχουν. Αν ήθελε κάποιος να βλάψει την ανθρωπότητα, θα την έβλαπτε, και ήταν αυτός ο αντικειμενικός του σκοπός, θα την έβλαπτε, κυρία Δουλγεράκη και αγαπητοί φίλοι, με τα εμβόλια που κάνουμε στα παιδιά μας τόσα χρόνια, που κάνουμε οι ίδιοι με τα φάρμακα που παίρνουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα, αν θέλετε. Εγώ το βίωσα λοιπόν με ένα εξαιρετικά ελαφρύ τρόπο, με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά όμως εκείνο που προτείνω είναι η προστασία σε όλους και ο εμβολιασμός, γιατί είναι, αν θέλετε, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, να έχουμε και τη ζωή που πρέπει και την ποιότητα ζωής που πρέπει και να μπορούμε να βγούμε και έξω. Mm-hmm. Γιατί, αν θέλετε, αυτοί που έχουν εμβολιαστεί έχουν τη δυνατότητα, αλλά οι άλλοι που είναι ανεμβολίαστοι σίγουρα δημιουργούν θέματα. Κρατάμε αυτή τη δική σας την προσωπική την εμπειρία. Αυτό είναι που λέω για αρχή. Ακριβώς. Και το μήνυμα το οποίο εσείς προσωπικά ως άνθρωπος και ως δήμαρχος περνάτε. Ας συνεχίσουμε με υγεία, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη το Βεβαίως. Πρόγραμμα προαγωγής υγείας από το Α έως το Ω, μια ακαδημία για γονείς. Τι είναι αυτό? Ακριβώς. Ο Δήμος Χερσονήσου, πρωτοστατώντας εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, καθώς είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά είναι καλό να τα λένε, ο Δήμος Χερσονήσου έχει μια πολύ καλή κοινωνική υπηρεσία εδώ και πολλά χρόνια, και συνεχίζουμε αυτό το έργο, και όχι μόνο το συνεχίζουμε, αλλά θα το ενδυναμώσουμε.
Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί ιδρυτικό μέλος εδώ και περίπου άνω της μιας δεκαετίας του ελληνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει δηλαδή τη σφραγίδα αυτό το δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που σκοπό έχει, κυρία Βουλγεράκη, την πρόληψη των νοσημάτων, την προαγωγή της υγείας και τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πλησιδισμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα της προώθησης ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στον τομέα της υγείας. Δηλαδή, ο στόχος του δικτύου αυτού, που έχει και τη σφραγίδα του ΠΟΗ, είναι να βοηθήσει το ευζήν των πολιτών. Προσέξτε, το δίκτυο αυτό δεν καθορίζει πολιτικές στην υγεία. Δρά προληπτικά και προτείνει, αποτελεί ένα συνομιλητή. Όμως ο στόχος του δεν είναι αμιγώς εγώ σαν άνθρωπος να μην έχω φυρετό ή να μην έχω παράδειγμα ένα συγκεκριμένο νόσημα. Ο στόχος του είναι να ενημερώσει τον πολίτη ότι μπορεί να έχει ένα ευζήν ακόμα και στο κομμάτι της υγείας, της ψυχικής υγείας ή για το ενπροκειμένο πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε τώρα, για αυτό πράγμα, για την ψυχική υγεία και την καλή σχέση των παιδιών με τους γονείς και με το σχολείο τους. Άρα λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοστατεί στο εδώ και 7 χρόνια υλοποιούμενο πρόγραμμα, που έχει να κάνει πρακτικά με τι πράγμα, με μια σχολή γονέων. Και τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται διαδικτυακά. Από το Α λοιπόν ως το Ω, μια ακαδημία για γονείς. Είναι πρόγραμμα προαγωγής υγείας. Και ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα 7 χρόνια τώρα, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ αλλά και με το Δίκτυο Υγιών Πόλεων, που ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό κάθε Οκτώβριο και ολοκληρώνεται το Μάιο, υλοποιείται κάθε δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα από τις 6 και 4 το απόγευμα μέχρι τις 8, με θέματα σχετικά που έχουν να κάνουν με την υγεία, την ανάπτυξη, τη συμπεριφορά των παιδιών, αυτή η σχολή υγείας, και τις σχέσεις με την οικογένεια και το σχολείο. Η δεύτερη συνάντηση που λαμβάνει η χώρα αύριο Τετάρτη έχει να κάνει με την έκφραση της σεξουαλικότητας των παιδιών και των εφήβων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται στα σχολεία. Να φανταστώ ότι εάν δεν πήρα μέρος εγώ, εφόσον με ενδιαφέρει, το φέρνω ως προσωπικό παράδειγμα, δεν παρακολούθησα την πρώτη την συνεδρία η οποία έγινε, μπορώ να εγγραφώ και να πάρω μέρος στη δεύτερη? Βεβαίως, και αν τυχόν μπείτε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, υπάρχει πλήρη ενημέρωση με link που έχει να κάνει με το πρόγραμμα της δεύτερης συνάντησης, με την παρακολούθηση, αν θέλετε, και σε real time, ζωντανά ή μεταγενέστερα. Και μπορούμε να ενημερωθούμε αμέσως από τα ειδικά link που υπάρχουν στην ιστοσελίδα χερσονησος.gr και για το πρόγραμμα και για να την παρακολουθήσουμε, αλλά και να ενημερωθούμε σχετικά με χρήσιμες συμβουλές για τις διαφυλικές σχέσεις στην εφηβεία, που είναι ένα σημαντικό θέμα ψυχικής υγείας των εφήβων μας και μετέπειτα ενηλίκων που θα αναλάβουν και τις ευθύνες του τόπου και την πορεία της κοινωνίας μας. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοσταθεί, είναι ιδρυτικό μέλος, ξαναλέω, και συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα εξαιρετικά σημαντικό με αυτό το αντικείμενο της αυριανής συζήτησης. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το ένα κόμμα. Την ερώτηση και κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Έχετε ολοκληρώσει την αποκατάσταση των ζημιών? Είσαστε σε ένα καλό δρόμο αποκατάστασης των ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών? Έρχεστε να υποδεχθείτε ένα χειμώνα που τουλάχιστον λένε ότι θα έχει αρκετές βροχές, αλλά όχι τόσο πολύ κρύο? Θα μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά και να ανταπεξέλθετε με στα ζητούμενα τα οποία θα βρείτε μπροστά σας, κύριε Σέγκο? Κύριε Βιβλιαράκη, κάνατε μια πολύ σημαντική ερώτηση και πολύ επίκαιρη, καθώς ένας χρόνος συμπληρώνεται αυτές τις μέρες από τις καταστροφές που υπέστημεν πέρυσι Οκτώβριο αλλά ειδικά Νοέμβριο. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει κάνει πολλά πράγματα τους προηγούμενους μήνες. Όχι, δεν έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε το σύνολο των αποκαταστάσεων και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, θα ήταν και θαύμα τόσες μεγάλες ζημιές να αποκατασταθούν σε λίγους μήνες. Δυστυχώς οι ζημιές στο παραλιακό μας μέτωπο και στην Ενδοχώρα, στην αγροτική οδοποιία και σε τεχνικά έργα σε δρόμους και σε αγροτική οδοποία είναι μεγάλες. Αποκαταστήσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πέρσι, δυστυχώς όμως μένει ένα σημαντικό.
κομμάτι. Και θα ήθελα να ενημερώσω ειδικά τους δημότες μας που μας ακούν ότι ο Δήμος Χερσονήσου δέχτηκε άλλη μια χρηματοδότηση περίπου 10 εκατομμυρίων τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, η οποία εγγράφει στον προϋπολογισμό τον Ιούνιο, και από εδώ και μπρος, παρά τις γραφειοκρατικές αντιδηλώσεις που αντιμετωπίσαμε, προχωράει και στην υλοποίηση άλλων αποκαταστάσεων, και εκτιμούμε ότι το φετινό χειμώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε στο παραλιακό μέτωπο να κάνουμε ιδιαίτερα πράγματα μετά τον Ιούνιο, ειδικά λόγω του τουρισμού. Φέτος το χειμώνα θα αποκαταστήσουμε, αν όχι το σύνολο, το περισσότερο κομμάτι αυτό που μας απομένει. Η κατάσταση όμως είναι σε ένα πολύ καλό βαθμό, ικανοποιητικότατο. Χρειάζεται δουλειά στην αγροτική οδοπία, και το λέω γιατί έρχεται ελαιοκομική περίοδος, παρότι είναι, δεν είναι πολλές φέτος, αλλά έρχεται μια ελαιοκομική περίοδος και θα προστρέψουμε όσο περισσότερο και καλύτερα να αποκαταστήσουμε την οδοπία και να δουλέψουμε παράλληλα και στο κομμάτι των υποδομών σε δύο σημεία, και σε αποκαταστάσεις αλλά και στην προώθηση μελετών, ειδικά οριοθέτηση και διευθέτηση δρεμάτων, που είναι κάτι μακροχρόνιο, απαιτεί χρόνο για να γίνει αυτό βέβαια, αλλά είναι η ενιαία προϋπόθεση για να γίνουν σχέδια πώλησης και σωστός πολεοδομικός σχεδιασμός. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς. Αν δεν έχουμε σχέδια πώλησης, ο καθένας, εσείς, εγώ, ο καθένας μας κάνει κατά το δοκόμενο και κρίνει το σωστό, και έτσι υπάρχουν αυτά τα θέματα. Είναι από τους δήμους της χώρας, τους πλέον αναπτυγμένους τουριστικά, αλλά σε πολύ κακό, άσχημο σημείο πολεοδομικά. Γιατί εδώ και 30 χρόνια δεν έγιναν δυστυχώς οι απαραίτητες εκείνες πράξεις, μελέτες και δράσεις σωστού πολεοδομικού σχεδιασμού που προϋποθέτουν την οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων και μετά τη χρήση τη γη και τα σχέδια πόλη. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο, φαίνεται να πήγε καλά η κίνηση η τουριστική, έτσι δεν είναι? Η κίνηση τουριστική μετά τα μέσα Ιουλίου, κυρία Δουγεράκη, τολμώ να πω ότι ακολούθησε μια εξαιτική αύξηση, όχι γραμμική, υπήρξε μια εκτόξευση δηλαδή, δούλεψαν οι περισσότεροι κλάδοι. Τολμώ να πω ότι η δουλειά σε ένα γενικό επίπεδο πήγε καλά. Η Κρήτη θα κλείσει σε ένα καλό επίπεδο, πιθανότατα άνω του 65 με 70%, μπορεί και 75% του 2019. Η χώρα δεν θα κλείσει αυτό το επίπεδο, η εκτίμησή μου είναι ότι θα κλείσει συνολικά γύρω στο 60%. Μην ξεχνάμε ότι η τουριστική μήνες και καλή το 19, όπως ήταν ο Απρίλης, ο Μάιος, ο Ιούνιος, φέτος χάθηκαν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το καλοκαίρι, όπως και να έχει ο μήνας του χρέους 11, δεν υπάρχει πια. Πήγανε πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέρειες, μπαρ, τα ξενοδοχεία πήγανε καλά. Ο εμπορικός κόσμος δεν δούλεψε όσο το 19 και όσο το άλλα καταστήματα. Δεν δούλεψε τα εμπορικά καταστήματα, γιατί ήρθε πολύ νεολαία, άφησε χρήματα στην περιοχή. Αλλά το εμπορικό κομμάτι, τα εμπορικά μαγαζιά δεν δούλεψαν με την ίδια. Καλύτερα από πέρσι, αλλά όχι τόσο όσο δούλεψαν τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση καλύτερη από πέρσι, αρκετά καλύτερη θα έλεγα. Υπολοιπόμαστε όμως από το 19, εκτιμούμε όμως, έχοντας μέχρι σαν Δήμος παραστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε δύο στις δύο βασικότερες εκθέσεις που έχουν λάβει χώρα, και των Παρισίων και του Λονδίνου, τα μηνύματα είναι εξαιρετικά θετικά. Περιμένουμε μια πολύ καλύτερη από τη φετινή χρονιά και σε διάρκεια. Και ανάλογα βέβαια με το ρυθμό της πανδημίας πανευρωπαϊκά, έτσι, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Ναι. Όμως έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, και αυτό θα ήθελα να το μεταφέρω σαν, αν θέλετε, ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους πολίτες. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε καταρχήν φέτος, τώρα το χειμώνα, είναι να προσέξουμε πάρα πολύ και να εμβολιαστούμε και να προσέξουμε να μην υπάρχουν όσο γίνεται, να είναι λιγότερα τα κρούσματα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει θέματα. Όμως πια το καλοκαίρι διαχειριστήκαμε ήδη ένα πλήρες θέρος με πανδημία, όπως είναι το φετινό. Η παγκόσμια κοινότητα και η ιατρική αλλά και οι κυβερνήσεις ξέρουν πλέον τη διαδικασία, γιατί με αυτό το πράγμα μάλλον θα κληθούμε να ζήσουμε και μέχρι του χρόνου, το 2022, πιθανότατα για κάπως τους μήνες. Γιατί από ό,τι βλέπουμε η ύπαρξη πολλών ανεμβολίαστων αλλά και επιπλοκών από τις μεταλλάξεις, το τείχος ανοσίας το λεγόμενο, το οποίο θα εξέλιπε την πανδημία, το πηγαίνει προς τα πίσω χρονικά. Μάλιστα. Είναι κάτι σαν να κυνηγάμε δηλαδή. Το κάναμε κύκλο, μιλήσαμε για χίλια δύο πράγματα και φτάσαμε για να το κλείσουμε εκεί από όπου το ξεκινήσαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Ασχοληθήκατε με ένα κάρο καυτά θέματα σε 5-10 λεπτά. Μπράβο σας, σας βγάζω το καπέλο, είστε πολύ καλοί, μπράβο σας. Κύριε Σέγκο, καλημέρα σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα σας.